Καλησπέρα σας. Η καθιερωμένη εκδήλωση για τη βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρότυπου Γέλμη Μυτιλίνης. Την εκδήλωση οργανώνει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλίνης με στόχο την αναγνώριση των επιτυχιών και των δράσεων που προώθησαν την αριστεία και την καινοτομία στην εκπαίδευση. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν μαθητές, γονείς και τοπικοί φορείς. Σήμερα είναι η βραβεύση από το Δήμο Μυτιλίνης και προς όλα τα σχολεία. Όσοι συμμετείχαν πέρυσι σε κάποιο διαγωνισμό και βραβευτήκαν, φωνάξαν τα παιδιά και τους υπεύθυνους καθηγητές για να τους δώσουν τους επένους. Εμείς, από πρότυπο γυμνάσιο, είχαμε αρκετές συμμετοχές και αρκετές διακρίσεις με δραστήρια παιδιά και στην τεχνολογία, στο κομμάτι της τεχνολογίας, τρισδιάστατη εκτύπωση και στη μετεωρολογία και στα εικαστικά με αφίσες. Γενικά προσπαθούμε και θέλουμε, όχι να δίνουμε, αλλά να κάνουμε το παιδί και κάτι παραπάνω όσον αφορά τους διαγωνισμούς, να βγαίνουν προς τα έξω, να γνωρίζουν έτσι και άλλα παιδιά, το τι κάνουν και άλλα σχολεία και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και όσο το δυνατόν έτσι, εξωστρέφεια. Πόσα παιδιά βραβεύτηκαν από το πρότυπο? Βραβεύτηκε όλη η περσινή γάμα σε δύο προγράμματα που είχαμε με την ΕΖΑ, με το Διαστημικό Σταθμό. Βραβευτήκαν τα παιδιά των ομίλων και της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της μετεωρολογίας και των εικαστικών. Σχεδόν οι μισοί μαθητές, μπορώ να πω ότι ίσως παραπάνω μάλλον τους μισούς μαθητές, βραβευτήκαν σε κάποιο διαγωνισμό. Σήμερα ήταν η μέρα βράβευσης μαθητριών και μαθητών που συμμετείχαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς και διακριθήκαν. Οφείλουμε στους μαθητές να τους δίνουμε και μια επιβράβευση, να παίρνουν δύναμη για το μέλλον και θα συνεχίσουμε αυτό το θεσμό με όσα μέσα διαθέτουμε για να τονώσουμε και το ηθικό τους, να πάρουν και την ηθική επιβράβευση που οφείλεται. Μεγάλη μας τιμή να παρευρισκόμαστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Κοτσόνη, για όλη τη διοργάνωση αυτής της γιορτής, γιατί για γιορτή πρόκειται. Μιλάμε για παιδιά οι οποίοι καταβάλουν προσπάθειες πολλές φορές πέραν και από τον προσωπικό τους χρόνο να εξελίσσονται, να προοδεύουν και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Βρεθήκαμε όλοι εδώ πέρα να παραβέψουμε τα παιδιά. Μια πολύ καλή εκδήλωση, η οποία είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται τώρα. Είναι πολύ καλό να τα παιδιά που κάνουν όλο το χρόνο, και οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές, όλη αυτή την προσπάθεια να επιβραβεύονται με κάποιο τρόπο. Συγχαρητήρια στον κύριο Κοτσόνη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για τη σημερινή διοργάνωση. Συγχαρητήρια φυσικά στους καθηγητές και στα παιδιά για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Η επιβράβευση είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά και τους καθηγητές και θέλουμε κάθε χρόνο ο θεσμός αυτός να συνεχίζεται και να αναβαθμίζεται. Είμαστε γύρω στα 100 άτομα. Στεγαζόμαστε σε ένα παλιό παραδοσιακό κτίριο, οπότε είμαστε οικογενειακό σχολείο. Κάνουμε πραγματάκια. Τα παιδιά πέρσι πήραν μία πρωτοβουλία να κάνουμε ένα διαγωνισμό για το καλύτερο, για το εξαίρετο τμήμα, με πρωτοβουλία τους, ώστε να δούμε ποιο τμήμα θα τηρήσει όλους τους κανονισμούς του σχολείου και ιδιαίτερα στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό και έπρεπε να δώσουμε το έναυσμα στα μικρά παιδιά και στους μεγαλύτερους. Είπαμε λοιπόν ότι όποιο τμήμα ή όποια τμήματα μπορέσουν να τηρήσουν τους κανονισμούς και γενικότερα να είναι ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα θέματα αποδοχής, γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την επικοινωνία μεταξύ τους και με την καλή συμπεριφορά στο σχολείο, θα έχουν ένα έξτρα βραβείο, το οποίο θα ήταν μια έξτρα εκδρομή και ταυτόχρονα θα μπαίναμε σε ένα διαγωνισμό. Το κέρδισε το Α2 πέρσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος βάλαμε καινούριο στόχο να το δώσουμε ξανά, γιατί είδαμε ότι υπήρχε μια πολύ καλή αλληλεπίδραση στο σχολείο και βοήθησε πάρα πολύ στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν το περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια, γιατί εντάξει και εμείς τις παιδιά μας πότε κάναμε αρκετές αταξίες, αλλά χαρήκαμε πολύ που το πήραμε. Εμείς τώρα είμαστε Β2, θα συμφωνήσω με τη Μαρία, ήταν πολύ ωραίος διαγωνισμός και ελπίζουμε να το πάμε και φέτος. Ναι. Πήρα έπαινο για το διαγωνισμό φιλοσοφίας, βγήκα δεύτερη στην Ελλάδα. Αυτό. Από ποιο σχολείο? Από το πρότυπο Λύκειο. Και τι τάξη πας? Τρίτη Λυκείου τώρα. Είμαστε από το πρότυπο σχολείο Μυτιλίνης.
Βραβευτήκαμε για διαγωνισμούς και πειράματα φυσικής, χημίας, βιολογίας. Περάσαμε από την πρώτη φάση, πήγαμε στην Αθήνα και η Ιωάννα Καμαρού, η Ραφαλία Ειρήνη Ψούμου και η Σημεώνη Μυρσίνη Μαριγλή κατακτήσανε την τρίτη θέση στη βιολογία. Μαζί με σένα. Ναι. Είναι η έπαινη των μαθητών που βραβεύτηκαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς και σήμερα βραβεύονται από την Σχολική Επιτροπή. Είναι ένας θεσμός, πιστεύω, ξεκίνησε εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας πριν 2 χρόνια. Συνεχίζεται από την νέα Σχολική Επιτροπή, από τον νέο πρόεδρο και τα μέλη της. Εμείς είμαστε από το ΕΠΑΛ Γεράς και πήραμε το πρώτο βραβείο κατασκευής επιτραπέζιου παιχνιδιού, διεθνή συμμετοχή. Και το θέμα μας αφορούσε το bullying, η τέχνη απέναντι στο bullying. Απόδρασε από το λαβύρινθο είναι το παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε με θεατρικό παιχνίδι, θέατρο φόρουμ, κάνοντας μια βιωματική διερεύνηση του εκφοβισμού, τους ρόλους τη μαθήτης θεατής. Βάλαμε μέσα το χώρο, οικαστικά με το σπουδαίο καλλιτέχνη στο σχολείο μας. Και όλη η δημιουργική ομάδα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, είχαμε μια υπέροχη συνεργασία, πραγματικά, με πολύ αγάπη το δημιουργήσαμε. Ξεκίνησε με αφορμή το πρόγραμμα Erasmus Plus, η τέχνη απέναντι στο πουλί, και συνεχίστηκε, το εξελίξαμε δηλαδή πέρυσι με αφορμή τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό αυτό. Το ίδιο, ευχαριστούμε. Είστε καλά. Ναι. Λίγο κουραστήκαμε γιατί ήρθαμε πρώτοι από το ΕΠΑΛ και από τη Γέρα και το Πλοβάρι και φύγαμε. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αυτές οι δημιουργικές συναντήσεις με τα παιδιά πραγματικά είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει στην εκπαίδευσή μας. Και για να υπάρχει έμπνευση και δημιουργία χρειάζεται και εμείς να υποστηρίξουμε και να βάλουμε την τέχνη περισσότερο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το χρώμα, τη μουσική, το χορό. Τι τάξη πάτε, κορίτσια? Τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου. Πώς γενικά το βιώσατε όλο αυτό? Ήταν ευχάριστη εμπειρία, συνεργασία. Είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί. Ήταν ευχάριστη εμπειρία για εμάς.